Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Παραδέξτο, πήρες τις ρόδες μου και τώρα χάθηκαν σε αυτό το αχούρι που αποκαλείς δωμάτιο. Ξέρω ακριβώς που είναι καθένα από τα πράγματά μου. Έτσι, Τζέφρι. Τζέφρι. Δεν είδες τη συνέχεια του επόμενου τεύχους δύναμη, Μπλοπ και Δέλτα, Είσαι χαμένη υπόθεση. Τώρα με συγχωρείς. Μπαίνουμε στο τρίγωνο των Βερμούδων. Φτάσαμε κιόλας εκεί. Κάνε στην άκρη. Προσοχή, το Άρωναξ πλησιάζει. Διατήρηση λειτουργίας απόκλειψης. Λοιπόν, Πρωτέα, πίστηκες τώρα. Έλα, Αλφαία. Η παρουσία των έκτων δεν σημαίνει αυτόματα ότι είμαστε κοντά στη λεμουρία. Δύο διαφορετικές μέθοδοι αναζήτησης οδηγούν στο ίδιο σημείο. Αν δεν είναι απόδειξη, εσύ πώς το λες? Αυθαίρετα συμπεράσματα. Άρεα, ακολούθα το Άρωναξ. Λοιπόν, ένα λεμουριανό σύμβολο στην καρδιά του τριγώνου των Βερμούδων. Ανατρίχιασε κανένας? Θα μάθουμε την ερμηνεία του. Α? Wow! Τι στο καλό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι συγγενής σου? Αχ, πες μου ότι θα το ακολουθήσουμε. Να ακολουθήσουμε ένα άγνωστο πλάσμα σε ανεξερεύνητα νερά? Φυσικά και θα το κάνουμε. Τι? Μα πού πήγε? Κέικο, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Αμέσως όπιστε. Αργήσαμε. Μας παρασέρνει το βάρος μας. Τι στην ευχή! Οι αισθητήρες δείχνουν ότι το Άρωναξ έπαψε να υπάρχει. Τι? Είμαστε οικογένεια εξερευνητών εδώ και πολλές γενιές. Όσο κάποιοι ερευνούν τα αστέρια, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναρρύθμιτα μυστικά στο βυθό που περιμένουν να έρθουν στο φως. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα στη θάλασσα, χαμένα μέσα στους μύθους. Είμαστε η Νέκτον. Και εξερευνούμε την Άδυσσο. Επικίνδυνα νερά. Wow! Μα πού είμαστε? Δείτε! Τεράτα Μπλοπ! Και είναι πάρα πολλά! Όλα φαίνονται παράξενα εδώ. Είναι σαν να έχεις μείνει στο μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Πρώτο! Όντως έχουμε μείνει. Το ρολόι σταμάτησε. Όπως και τα υπόλοιπα συστήματα. Καύσιμα, θερμοκρασία. Δεν έχουμε ούτε GPS ούτε σόναρ. Τζέφρι, το βλέπεις αυτό? Τζέφρι, έχεις κάτι? Απλά είσαι στο πλάι. Εντάξει, είναι πρωτότυπο. Εντάξει, ας γυρίσουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι εδώ. Προτιμώ να το σιγουρέψω αφού το πούμε. Και θα αφήσουμε τα τερατάκια προσωρινά. Αν και μου φαίνονται κάπως γνώριμα. Καλά, κάνουμε πίσω. Τι? Τα Μπλοπ μας αφήνουν να φύγουμε έτσι απλά? Ή δεν κινούμαστε? Μα αν τα ακούω τις μηχανές. Μπορεί να μην είμαστε καν μέσα στο νερό. Είναι τόσο άπεκτο. Μάλλον δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός σου. Άρια, συνέχισε ευθεία. Δεν το συνιστώ. Η Νέκτον είναι παρελθόν. Μπορεί. Ή μπορεί να βρει κατηλεμωρία όσο μιλάς. Συνέχισε αργά, Άρια. Σου συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην πούμε. Πρωτεία, αν καταστραφούμε και οι δύο, θα ζητήσω πρώτο συγγνώμη. Εντάξει. Όλα αυτά φαντάζουν απίστευτα. Δεν μπορεί να είναι η λεμουρία. Και πού είναι η Νέκτον? Πρέπει να αφαιρέσουμε βάρος. Εκένωση δεξαμενών ερμάτων τώρα.
Θα έπρεπε να ανεβαίνουμε στην επιφάνεια. Αν υπάρχει επιφάνεια. Α? Ιου. Ένα λεπτάκι. Βρήκα τρόπο να μάθω περισσότερα. Δεν νιώθω την αίσθηση του νερού. Δεν υπάρχει βαρύτητα. Δεν χρειάζομαι καν προωθητήρα. Αργά και σταθερά. Μην τρέχεις. Πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία. Τότε, να ένα. Έχουμε επικοινωνίες. Μαμά, με λαμβάνεις? Πεντακάθαρα. Ας απομακρυνθούμε σιγά σιγά από το Άρωναξ. Εντάξει, δεύτερο στοιχείο. Είναι σαν κάτι να μας τραβάει προς τα έξω. Wow! Πόσο μακρύ είναι αυτό το σύρμα? 50 μέτρα. Γιατί? Φαίνεστε πολύ μακριά. Η οπτική διαστρεβλώνεται εδώ. Οι αποστάσεις. Στοιχείο τρίτο. Ο χρόνος δεν έχει παγώσει. Κυλάει αργά. Στοιχείο τέταρτο. Τα μπλόμπ είναι πολύ πιο παράξενα από κοντά. Ένα λεπτάκι. Νομίζω ότι θυμήθηκα που τα έχω δει. Ούτε αντίσταση υπάρχει εδώ. Ίσως είναι κενό αέρος ή σκέτο κενό. Τότε γιατί αιωρούμαστε? Δεν συμβαίνει το ίδιο και μέσα στο Άρωναξ? Ίσως το έξω με το μέσα διαφέρουν εδώ πέρα. Αυτό είναι άπαικτο! Βρήκα τι είναι αυτά. Ναι, βραδύπορα, οι πιο ανθεκτικοί οργανισμοί της γης. Γνωστά και ως αρκούδες του νερού, επιβιώνουν στις πιο αντίξωες συνθήκες, ακόμα και στο κενό του διαστήματος. Πώς γίνεται να μην τα έχω δει ποτέ, αλλά να τα έχω δει στον ύπνο μου? Επειδή συνήθως είναι μικροσκοπικά. Αλλά αυτά είναι τεράστια. Εμένα είναι μπλε. Είναι ανάποδα και φαίνεται σαν να θέλει να φτερνιστεί. Κάτσε. Το δικό σου έχει ένα δόντι σπασμένο. Πώς το ξέρεις? Επειδή το κοιτάζω. Το ίδιο ακριβώς. Μόνο που το βλέπω ανάποδα. Γεια σου, παπά. Μάλλον είστε και οι δύο ανάποδα. Αυτό το μέρος σε μπερδεύει. Δεν μ' άρεσε αυτός ο ήχος. Τα υποβρύχια δεν κάνουν έτσι. Εντάξει, θέλω να επιστρέψετε στο Άρωναξ όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Έγινε. Χάρηκα για τη γνωριμία, κύριε Βραδύπορε. Ευχαριστούμε για την ξενάγηση. Hey, μα πού πηγαίνεις? Όχι, όχι, μη! Γεια σου, Αν. Απολαμβάνεις την απόγνωσή σου. Αλφαία? Έτσι με λένε. Μαμά, μπαμπά, μας ακούτε? Όχι, δεν σ' ακούνε. Μπλόκαρα το σήμα. Δεν μπορούν να με εντοπίσουν. Και γιατί ήρθες? Για τον ίδιο λόγο με σένα. Την αναζήτηση της λεμουρίας. Πάντως, όση ώρα είμαι εδώ, δεν έχει πάρει το μάτι μου τίποτα. Πώς περιμένεις να βρεις τη λεμουρία όταν δεν κινείται το σκάφος σου? Ενώ το δικό μου θα με πάει εκεί με ευκολία. Μάλλον το δικό σου σκάφος δεν δουλεύει και τόσο καλά. Άρια, πάρε μας από εδώ. Σε αφήνουμε τα φιλαράκια σου, τα μπλόμπ. Λέγονται βραδύπορα. Ναι, ό,τι πεις. Αν και είσαι λάθος. Αντ, με ακούς? Αντ, με λαμβάνεις? Ναι, μαμά. Γιατί δεν γύρισες στο Άρωναξ? Έρχομαι. Και έχω νέα. Και μετά έφυγε. Το σκάφος του είχε προωθητήρες σαν τους υπότες. Οι προωθητήρες λειτουργούν, με οι προπέλες όχι. Γιατί? Οι προπέλες χρειάζονται μέσο για να κινηθούν, όπως αέρα ή νερό. Μα οι προωθητήρες δράση-αντίδραση. Γίνεται εκτόξευση και η αντίδραση οθεί το σκάφος. Ακόμα και σε κενό. Εντάξει, αλλά πώς γίνεται να υπάρχει κενό στο βυθό του Ατλαντικού? Γίνεται, προφανώς. Γι' αυτό και είναι άπαιχτο. Λοιπόν, είμαστε εδώ τρία ολόκληρα δεύτερα. Τι άλλο μάθαμε? Όχι πολλά, αλλά ίσως τα βραδύπορα να μας μάθουν κι άλλα. Αυτός ο ήχος όσο πάει και δυναμώνει. Δεν μπορώ να εντοπίσω την πηγή του προς το παρόν. Ποιος νοιάζεται για τον ήχο? Βρες μας διέξοδο τώρα. Κάποιες εξωτερικές δυνάμεις στρεβλώνουν τα δεδομένα. Δεν μπορώ να ανιχνεύσω κάποιο ρήγμα ή έξοδο από τον εθέλωμα. Άχρηστο σκάφος. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν βραδύπορα και στα αυρία. Γι' αυτό κάποια ονομάζονται γουρούνια των βρύων. Συμφωνώ, Τζέφρι. Προτιμώ το αρκούδα του νερού. Wow! And, γεια!
Τι κάνεις εσύ? Σκέφτηκα ότι αυτό το μέρος είναι παράξενο και ίσως να μην χρειάζομαι ρόδες. Φοντέιν, σκέφτεσαι σαν και εμένα. Αυτό το μέρος φταίει, επειδή αποσυντονίζει τη σκέψη μου. Με έβαλε σε σκέψεις τώρα. Ο Τζέφρι φέρεται παράξενα κι αυτός. Για ένα λεπτό. Το βρήκα! Έχουν ακριβώς την ίδια γωνία. Κολυμπάνε και τα δύο ανάποδα. Και? Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Ο Τζέφρι και τα βραδύπορα είναι συντονισμένα με κάτι που εμείς δεν είμαστε. Αν γυρίσουμε ανάποδα, ίσως συντονιστούμε. Μπορώ να το κάνω με τους προωθητήρες για μανούβρες. Σίγουρα θα δουλέψουν. Θα μας γυρίσω ανάποδα. Κρατηθείτε. Κρατηθείτε. Πιάνει. Γυρνάμε όπως ο Τζέφρι. Wow. Τζέφρι, γύρισες κανονικά. Το ίδιο και εμείς. Μηχανές εντάξει. Μα πώς? Επειδή γυρίσαμε και συντονιστήκαμε με την εξωτερική ενέργεια. Δεν σας το είπα. Σε μπερδεύει. Α? Wow. Κάτσε. Είναι... Είναι αρχαίο. Και μοιάζει λεμουριανό. Όμως, τι να του συνέβη? Φαίνεται ότι δεν είμαστε οι μόνοι που χαθήκαμε εδώ. Μαμά, αυτός ο θόρυβος αρχίζει και με ανησυχεί. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Εντοπίστηκε διαρροή οξυγόνου. Διαρροή? Μα τι συμβαίνει εδώ? Η δόνηση φαίνεται ότι προκλήθηκε από διαστολή του σκάφους. Κάτσε, το σκάφος διαστέλλεται. Πώς? Άγνωστη αιτία, αλλά το φαινόμενο αυξάνεται. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η διαστολή θα συνεχιστεί ώσπου το σκάφος να διαλυθεί κάπως... Έτσι! Εκεί! Το μπαλάκι! Πάμε να φύγουμε! Γιατί η διαστολή δεν τα επηρέασε? Και όμως, τα βραδύπορα είναι ανθεκτικά σε οτιδήποτε. Σταδιακά μπορούν να φτάσουν μέχρι και το μέγεθος ελέφαντα. Δείτε, εκεί. Τα βραδύπορα γνωρίζουν πώς να βγούνε. Οι προθητήρες για μανούβρες δεν μας κάνουν. Όχι, μόνο οι προπέλες πηγαίνουν μπρος και πίσω. Σταθείτε. Κατάλαβα τι γίνεται. Εδώ δεν μπορούμε να σκεφτούμε τρόπο να φύγουμε. Αλλά δεν χρειάζεται, επειδή ήδη το ξέρουν αυτά. Φαίνονται να πηγαίνουν έρχονται όποτε θέλουν. Μα είναι πολυκύτταροι οργανισμοί. Δεν έχουν μυαλό για να σκέφτονται. Όχι μυαλό. Ένστικτο. Ο Τζέφρι είχε συντονιστεί μαζί τους από την αρχή. Με το ένστικτο του Τζέφρι θα φύγουμε από εδώ. Μπορεί και να ισχύει. Συμφωνείς με μένα? Έτσι φαίνεται. Και αυτό με ανησυχεί. Τζέφρι, εμπρός! Ο Τζέφρι δεν θα επιβιώσει στο κενό. Μην ανησυχείς. Υπάρχει κάτι που ήθελα πολύ να σας δείξω. Ακούστε με. Οι δύο πιο τρομακτικές λέξεις. Εντόπισα το Άφροναξ στην περιοχή. Άρια, γιατί αποκάλεσες το Άφροναξ Άφροναξ? Γιατί να χρειάζομαι αφρό? Θέλω να ακούσω. Πήγαινε έκοντα. Γιατί να τους λούσεις? Άρια, είπα ακούσω. Τα μαλλιά σου μυρίζουν μια χαρά. Μας πηγαίνω κοντά στο Άκροναξ τώρα. Άρια, κάνε μια επανεκκίνηση, αναλαμβάνω εγώ. Εντάξει, κάνω επανεκτίμηση. Εντάξει, παιδιά, σας παρουσιάζω τον υπότι Τζέφρι. Είναι μυστικό project εδώ και καιρό. Να μια αφορμή να το τελειώσω. Οι ρόδες του skateboard μου είναι αυτές. Με βοήθησες. Στα αλήθεια πιστεύεις ότι το ένστικτο του Τζέφρι θα μας οδηγήσει στην έξοδο? Συνέχεια σας το λέω. Έχετε πίστη στο ψάρι? Πώς γίνεται να τους ακούμε? Οι φωνές τους δημιουργούν παλμούς στα παράθυρα. Και το λέζερ τους μετράει. Η αποστολή ψαριού στην ιστορία. Είπε αποστολή ψαριού ή δεν άκουσα καλά? Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Σε τι θα ωφελήσει να δέσεις τον υπότι Τζέφρι?
Οι νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν εδώ. Μπορεί να μας τραβήξει. Ο Τζέφρι μόνο παίζει εκεί έξω. Έχεις χειριστήριο. Πάτα το. Δεν γίνεται. Πρέπει να εμπιστευτούμε το ένστικτό του. Έτσι θα γυρίσουμε. Αχ, τέλεια. Οι ζωές μας είναι στα χέρια ενός ψαριού. Όχι βέβαια, αφού δεν έχουν χέρια. Είναι απίστευτο. Νομίζω ξαναείπα ότι εδώ μπερδεύεσαι. Πιο γρήγορα τραβάνε οι υπότες. Έλα, μην είσαι αχάριστη. Τα καταφέρνεις, Τζέφρι, έλα. Τα μάτια στο στόχο. Πάμε, πάμε, πάμε. Κοιτάξτε ευθεία, μπροστά από τον Τζέφρι. Βλέπετε? Το κενό μπροστά του μοιάζει να αλλοιώνεται. Το πέρασμα θα είναι. Αδύνατον. Το ψάρι ξέρει που είναι. Ένα πάνελ έφυγε. Όλα καλά. Υπάρχουν τρία στρώματα ανάμεσα σε εμάς και το περίβλημα. Προς το παρόν. Διαρροή. Έλα, Τζέφρι, πιστεύω σε σένα. Η πίεση έπεσε. Πέρασε πρώτος. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνουμε. Κι άλλα πάνελ. Όχι, όχι, όχι! Ευχαριστώ που μου δείξατε το δρόμο. Η λεμουρία είναι το δικό μου πεπρωμένο. Όχι το δικό σας. Καλή τύχη με την ψαροστρατηγική σας για σωτηρία. Άκου πίστη στο ψάρι. Αλφαία! Άρια, ενημέρωση. Επιβεβαίωση φυσιολογικών συνθήκων. Είμαστε ακριβώς στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Έκανες λάθος, Αλφαία. Η λεμουρία δεν ήταν πίσω από το πέρασμα, παρά λίγο το λάθος να αποβεί ολέθριο. Άρια, διάλεξε κατεύθυνση και φύγαμε. Γρήγορα, ετοιμάστε τους υπότες. Μα δεν κινδυνεύουν κι αυτοί να καταστραφούν. Σταδιακά. Έχουν βγει έξω ήδη μία φορά, οπότε βιαστείτε. Ο Τζέφρι είναι πιο δυνατός εδώ. Πρέπει να πιάσουμε το σύρμα του. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα. Εγώ θα πιάσω το σύρμα. Μείνετε εδώ, μέσα στους υπότες σας. Εντάξει. Αλλά πρέπει να μείνω στη γέφυρα για να είμαστε σταθεροί. Δεν θα μείνεις εκεί απροστάτευτη. Δεν θα είμαι απροστάτευτη. Πώς θα πάτε εκεί κάτω? Πλησιάζω τη μία άκρη. Και... την έπιασα. Εντάξει. Πάω να πιάσω και του Τζέφρι. Να προσέχεις. Ο ένας προωθητήρας χάλασε και δεν έχω δύναμη να τραβήξω το Άρωναξ μόνος μου. Δεν γίνεται. Πρέπει να αφήσω το δικό μου σύρμα. Will, δεν θα σε χάσουμε. Μα αν χάσουμε το σύρμα του Τζέφρι θα μείνουμε εδώ για πάντα. Πρέπει να το πιάσω. Το έπιασα! Πάει κι ο άλλος. Δεν μπορώ να γυρίσω. Κρατήσου, θα σε πιάσω. Κρατήσου, μπαμπά! Ερχόμαστε! Παιδιά, μα τι κάνετε? Δεν έπρεπε να πείτε, είναι επικίνδυνο. Δεν έχουμε χρόνο, μαμά. Κουράγιο, μπαμπά! Ο Κόχιν, τι γίνεται? Δεν έχουμε όθηση! Μπαμπά, έχεις απόθεμα. Ρίξε το σύρμα σου. Καλή ιδέα! Δεν το... φτάνω! Φοντέιν, κρατήσου από μένα! Δεν πιάσα! Το πιάσα! Οι υπότες δεν θα αντέξουν για πολύ. Μπαμπά, τράβα το σύρμα! Κάνε σινιάλο στον Τζέφρι! Και πάλι. Έλα, Τζέφρι, θα τα καταφέρεις! Μη σταματάς! Μην το αφήσετε, παιδιά! Και εδώ βγήκαμε! Είμαστε στη θάλασσα! Τζέφρι!
ψαράκι. Χαίρομαι που είμαστε στο νερό, αλλά πρέπει να βγούμε. Κρατηθείτε γερά από το σύρμα. Πώς νιώθεις που είσαι ήρωας, Τζέφρι? Δεν θέλει να το κάνουμε και θέμα. Ξεκάθαρα, αυτό το μέρος είναι ακατάλληλο να φιλοξενήσει ζωή. Μόνο βραδύπορα. Άρα αυτά τα σύμβολα σημαίνουν επικίνδυνα νερά, έτσι? Πάντως δεν οδηγούν στη Λεμουρία. Αλλά θα οδηγεί κάποιο άλλο από τα σύμβολα. Μα πώς θα ξέρουμε ποιο απ' όλα? Απλό. Θα τα ψάξουμε όλα.